Την πρώτη φορά που γνώρισα τον κύριο Κιμήση σε ένα πρώτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, μας είχε επιπλήξει, γιατί τότε αντιδρούσαμε στο πρώτο μνημόνιο του Γιωργάκη που είχε περάσει ότι είναι, έλα μόνο 5 μήνες και πάλι θα ξαναφάμε. Εφάτα τώρα! Μιλάμε για μια κοινωνική έρημο. Καταλάβετε το. Αυτό δεν θέλει απάντηση με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Θα βγάλουμε ένα ψήφισμα, θα τους πούμε 2 κουβέντες, θα συναντήσουμε τον Σαμαρά. Έλα και το συνάντησε τον Σαμαρά. Παρακάτω. Αφού έχει πάρει εντολές. Βγαίνει και παραμένει εκεί που είναι, επειδή έχει αποδεχτεί όλο το σχέδιο που του έχει επιβάλει. Αν εσείς αποδέχεστε το μέλλον ενός φτωχού συγγενή, στον οποίο θα του κάτσουν και ένα επίτροπο από πάνω, που θα του διορθώνει τον προϋπολογισμό, θα του λέει τι να κόβει, τι να μην κόβει, τι να κάνει, τι ανάπλαση να κάνει ή να μην κάνει, τι να πληρώνει ή τι να μην πληρώνει, τότε γιατί μας ψήφισαν αυτοί που μας ψήφισαν? Για να κάνουμε τη μαριονέτα της κεντρικής εξουσίας που επέλεξε αυτό το δρόμο της κοινωνικής καταστροφής. Αν κάνουμε πίσω σε αυτό, το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε μούτρα να βγούμε στην κοινωνία. Έκανα μια συνειδητή επιλογή μαζί με τους συνεργάτες μου κάτω, την οποία πλέον εδώ που φτάσαμε δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλη την ευθύνη αυτής της επιλογής να την πω δημόσια, και θα σας την πω και εσάς, διότι εδώ που μας φτάνουνε πλέον πρέπει να υπάρξει έκρηξη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο. Μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε και η οποία ήταν συμβασμός και η οποία μεταφράστηκε σε κάποια επώδυνα μέτρα, δεν είναι ανάγκη ακριβώς. Το θέμα το εξής, από εδώ και πέρα είναι τι κάνουμε, φίλοι και σύντροφοι. Λοιπόν, πρώτον, από εδώ και πέρα κυβερνάμε. Το κοινωνικό συμβόλαιο σε αυτή την κοινωνία θα ξαναστήσουμε μια Ελλάδα στα πόδια της, με αυτούς που είναι τίμιοι, που είναι ηθικοί, που είναι προκομμένοι, που μπορούν να τους συγκινήσουν τα προτάγματα. Που μπορούν να τους συγκινήσουν τα προτάγματα της αριστεράς. Ιστορική χρονιά που θα έχουμε να διηγούμαστε πολλά στα εγγόνια μας και στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο. Γιατί όταν ζεις την ιστορία δεν την καταλαβαίνεις, την καταλαβαίνεις μετά που απομακρύνεσαι. Γιατί πραγματικά με τον ερχομό του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και την πρώτη αριστερή κυβέρνηση μετά από 70 χρόνια και όλο αυτό τον αγώνα που έγινε από πέρυσι μέχρι φέτος, αρχίζουν κάποια πράγματα να κουνούνται και στην Ευρώπη. Στο πρώτο μνημόνιο του Γιωργάκη που είχε περάσει ότι είναι, έλα μόνο 5 μήνες και πάλι θα ξαναφάμε. Εφάνταστηκαμε και υπογράψαμε και κάποια πράγματα που ούτε με την ψυχή μας τα υπογράψαμε, ούτε θα βγούμε ποτέ φανατικά να τα υπερασπίζουμε ότι είναι αναγκαία, αλλά ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση την οποία σιγά σιγά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Αν εσείς αποδέχεστε το μέλλον ενός φτωχού συγγενή, στον οποίο θα του κάτσουν και ένα επίτροπο από πάνω, που θα του διορθώνει τον προϋπολογισμό, θα του λέει τι να κόβει, τι να μην κόβει, τι να κάνει, τι ανάπλαση να κάνει ή να μην κάνει, τι να πληρώνει ή τι να μην πληρώνει, τότε γιατί μας ψήφισαν αυτοί που μας ψήφισαν? Πρώτον, από εδώ και πέρα κυβερνάμε. Έχει πάρει εντολές. Βγαίνει και παραμένει εκεί που είναι, επειδή έχει αποδεχτεί όλο το σχέδιο που του έχει επιβάλει. Είναι μάγκας κριτικός, ξέρεις, αυτοί που πιστολιές και τέτοια. Ναι, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και εγώ από εκεί είμαι. Αλλά οι κριτικοί δεν είμαστε όλοι έτσι. Είμαστε άνθρωποι, τίμοι και αγαπάμε τον τόπο μας.